κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Κεφάλαιον 25 Τότε ομοιωθήσεται η βασιλεία των ουρανών δέκα παρθένης, λαβούσε τα λαμπάδας αυτών εξήλθων εις απάντηση του νηφίου. Πέντε δε ήσαν εξ αυτών φρόνιμοι και επέντε μωρέ. Έτεινες μωρέ λαβούσε τας λαμπάδας λαμπάδαση αυτών ουκέλαβων μεθ' αυτών ἐλαιῶν Εδε φρόνιμοι έλαβον έλαιον εν της αγγύης αυτών μετά των λαμπάδων αυτών, χρονίζοντος δε του νυμφίου, ενίσταξαν πάσε και κάθε Μέσις δε νυκτός κραυγή γεγονέν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέρχεσθες απάντησιν αυτού. Τότε γέρθησαν πάσε επαρθένει εκείνε και κόσμισαν τας λαμπάδας αυτών. Εδέ δε μωρέτες φρονίμης είπων, δότε ημίν εκ του ελαιού ημών, ότι οι λαμπάδες ημών σβένιντε. Απεκρίθησαν δε φρόνιμι λέγουσε. Μήποτε ουκαρκέσι ημίν και ημίν, Πορεύεστε δε μάλλον προς τους πολλούντας και αγοράσατε αυτές. Απερχομένον δε αυτόν αγοράσε, ήλθεν ο και έτοιμοι εισήλθον ήλθον αυτού εις τους γάμους και εκλείστη η θύρα. Ύστερον δε έρχονται και ελιπέ παρθένη λέγουσε, «Κύριε, κύριε, άνοιξον ημίν». Ο διαποκριθής είπεν, «Αμήν λέγω ημίν, ουκίδα ημάς, γρηγορείτε ουν, ότι ουκείδατε την ημέραν, ουδέ την ώραν είναι ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Ως φεργαρ άνθρωπος από εκάλεσε τους ιδίους δούλους και παρέδωκε να τα υπάρχοντα αυτού, και όμεν έδωκε πέντε τάλαντα, ο οδε δύο, ο δεν, εν, εκάστο κατά την ιδίαν δύναμην και απεδίνησεν ευθέω. Πορευθεί δε τα πέντε τάλαντα λαβών, ηργάσα το και επίση άλλα πέντε τάλαντα. Ο αυτός και ο τα δύο εκέρδισε, και αυτός άλλα δύο. Ο δε το εν λαβό να εν τη γη, και απέκρυψε το αργύριον του κυρίου αυτού. Μετά δε χρόνων πολλήν έρχεται ο κύριος των δούλων εκείνων, και συνέρη με ταυτόν λόγων. Και προσελθόν τα πέντε τάλαντα λαβών, προσήνεν και άλλα πέντε τάλαντα, λέγον. Κύριε, πέντε ταλαντά μη παρέδοκας, είδε άλλα πέντε τάλαντα κέρδισε επ' αυτής. Έφυ αυτό κύριο αυτού. Ευδούλε αγαθέ και πιστέ. Επί ολίγα ει πιστό, επί πολλών σε καταστήσω. ήσυλθε ει την χαρά του κυρίου σου. Προσελθόν δε και ο τα δύο τάλαντα λαβών είπε. Κύριε, δύο τάλαντα μη παρέδοκα. είδε άλλα δύο τάλαντα κέρδισε επ' αυτή. Έφυ αυτό ο κύριο αυτού. Εύδουλε, αγαθέ και πιστέ, επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω. Είσαι, την χαρά του Κυρίου σου. Προσελθών δε και ο το έν τάλαντον ηλυφός είπε, Κύριε, σε ότι σκληρός η άνθρωπος, θερίζον οπου ουκ και συνάγων όθεν ούδιες κόρπισας. Και φοβηθείς απ' ελθόν έκρυψα το τάλαντόν σου εν τη γη, Ήδε έχεις το σόν. Αποκριθείς δε ο Κύριος αυτού είπεν αυτό. Πονηρέ δούλε και οκνηρέ, ήδη ό,τι θερίζω, όπου ουκέσπυρα και συνάγω όθεν ουδιεσκόρπισα. Έδιουν σε βαλίν του αργύριόν μου τις τραπεζίτες και ελθόν εγώ εκομισάμιν αν το εμών συντόκο. Άρατε τεούν από αυτού το τάλαντον και δότε το εχόντι τα δέκα τάλαντα. Το γαρέχοντι παντί δοθήσετε και περισευθήσετε από δε του μιέχοντος, και ο έχει αρθίσεται απ' αυτού. Και των αχρίων δούλων εκβάλλεται στο το σκότος του εξωτερών εκεί έστε ο κλαφθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού, και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε καθίσει επιθρόνου δόξης αυτού, και συνακτήσετε έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και αφοριεί αυτού απαλλήλων, ω περοπιμή να φορίζει τα πρόβατα από τον ερήφων, και στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού τα δε ερήφια εξ το Τότε ερεί ο βασιλεύ τη εκ δεξιών αυτού. Δεύτε η ευλογημένη του πατρό μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη νημήν βασιλεία καταβολή κόσμου. Επίνα σαγάρ και εδώ κατέμι φαγίν, Εδύψησα και εποτίσατε με, ξένος ήμιν και συνηγάγετε με, γυμνός και περιεβάλετε με, εισθένησα και επεσκέψαστε με, εν φυλακή ήμην και ήλθετε πρός με. Τότε αποκριθίσονται αυτό οι δίκοι λέγοντες, «Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα και θρέψαμεν, ή διψώντα και εποτίσαμεν, πότε δε σε είδομεν ξένον και συνηγάγομεν, ή γυμνών και περιεβάλλομεν, Πότε δε σε είδομεν ασθενή ή εν φυλακή και ήλθομεν πρόσε, και αποκριθεί ο βασιλεύ σε ρή αυτή. Αμήν λέγω ημήν, εφόσον επίησατε εν τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμεί επίησατε, τότε ερή και τη εξεβονίμων, πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι στο πύρ το αιώνιον, το ετοιμασμένον το διαβόλο και τη αγγέλη αυτού. Επίνα σαγάρ, και και δω κατέμι εδίψησα και ούκ εποτίσατε με, ξένος ήμιν και ού με, γυμνός και ού με, ασθενής και ενφυλακή και ούκ με. Τότε αποκριθήσονται αυτό και αυτοί λέγοντες, «Κύριε, πότε σε είδω μεν πεινώντα ή διψώντα, ή ξένον ή γυμνών ή ασθενή ή ενφυλακή, και ούδη εικονίσαμεν Τότε αποκριθήσετε αυτοίς λέγον, αμήν λέγω ημίν. Εφόσον ουκ επιείσατε εν τούτον των ελαχίστων, ουδέ μη επιείσατε. Και απελεύσονται ούτε η σκόλα είναι αιώνιον, είδε δίκαιη η ζωή με αιώνιον.